Και έτσι Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, από όλο τον κόσμο παρακολουθούν τα αποτελέσματα των εκλογών από το Zoogla.gr και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά για μας, όπως και ξένα δίκτυα και επίσης από την Ελλάδα, από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Ποιοι θα εκπλαγούν και πόσο, είμαι περίεργος να το διαπιστώσω, γιατί καμιά φορά θα μπορεί να εκπλαγούν και αυτοί οι οποίοι περιμένουν τις εκπλήξεις. Ένα λεπτό, το να πετύχει τη σειρά και η απόκληση να είναι της 0,5 εκατοστιάς μονάδας που είναι μέσα στο στατιστικό λάθος, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ανθρώπινο. Άντε και 2 μονάδες και 2,5 και 3. Αλλά το να έχεις πρώτον αυτόν που είναι τρίτον, αυτόν που είναι πρώτος, ή δεύτερον, αυτό δεν είναι στατιστικό λάθος. Στα exit polls. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν υπάρξει και δεύτερη ανατροπή στα exit polls, τότε κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν κανονικά και με τον νόμο. Επομένως θεωρώ ότι σε αυτές τις εκλογές πρώτο θύμα είναι δημοσκόπηση για τα αποτελέσματα που έδιναν μέχρι σήμερα. Σε 75.000 υποψηφίου. Για πρώτη φορά είχαμε τόσου πολλού υποψηφίου. Καλλικράτη είναι... και αντικαλλικράτη είναι καθοριστικό. Είναι μην βιάζεστε ακόμα. Μπορεί να δείτε και άλλε εκπλήξει. Είμαι πολύ επιφυλακτικό. Οι άνθρωποι που έπεσαν έω και 10,5 μονάδες έξω στι δημοσκοπήσει, γιατί να είναι μέσα στα exit polls. Και να κορυφωθεί το αποτέλεσμα από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που θα μα δίνει η Secure Logic για να πούμε με σιγουριά τι έχει συμβεί σήμερα. Την ελάχιστη διαφορά που όπω διαμορφώθηκε τι τελευταίε ώρε, τι 2 μονάδες, όσο ακριβώ δίνει η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr. Και επιτρέψτε μου να υποκληθώ σε εσάς τους ψηφοφόρους τώρα. Και έχουμε και Πειραιά λοιπόν. Δείτε λοιπόν τι δείχνει η Zoogla 10 ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Καταλαβαίνουμε τι θα γίνει και στις ευρωεκλογές. Θα είναι συντριπτική διαφορά και θα έχουμε εξελίξει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι με ένα 30% χωρίς να έχει κατανεμηθεί, τα αποτελέσματα είναι με πολλά πολλά ερωτηματικά. Κλίμα αισιοδοξίας, Μάγκη, κυρίες και κύριοι, υπήρχε ήδη από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες. Όχι, δεν είναι πολύ σύγχρονο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να βλέπουν μόνο τηλεόραση και να μην έχουν μια διαδικτυακή οθόνη εκεί πέρα. Άμα περιμένουν από την τηλεόραση να τα ακούσουν, θα αργήσουν πολύ, πες τους χαιρετίσματα. Το διαδίκτυο, υπόσχεση του κ. Σαμαρά για διαδίκτυο γρήγορο ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα, όπως βλέπετε, δεν επαληθεύεται. Χρήστος Μαντζάνης στον Πειραιά, εκεί πρέπει το κλίμα να είναι πανηγυρικό. Υποψιάζομαι, γιατί είναι και Ολυμπιακοί, είναι και φίλαθλοι. Ναι, αρχίζουν ναι. Και έρχονται, θέλετε να σας... Βέβαια, αρχίζουν και έρχονται και δεν θέλουμε να βλέπουμε. Εδώ μιλάει ο λαός τώρα. Δεν μιλάνε ούτε δημοσιογράφοι, ούτε δημοσκόποι, ούτε επικοινωνιολόγοι. Τι έχουμε, Αγγελική? Είναι από περιφέρειες. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη, είναι στο περίπτερο του κυρίου Καμίνη. Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων που κάνω είναι ότι καταρχήν όσον αφορά την Αθήνα. Δεν τραβάει πλέον, ο κόσμος αντιδρά, ο κόσμος λέει ξεκάθαρα φτάνει πλέον. Φαίνεται ότι ο εκφοβισμός που δημιουργήθηκε τώρα τις τελευταίες, ειδικά 2-3 εβδομάδες. Αν τελικά επικρατήσει ο δημοψηφισματικός χαρακτήρας του κυρίου Τσίπρα και επιβεβαιωθούν οι υποψήφοι του, θα αλλάξει και το πολιτικό σκηνικό, έτσι, Άρδη. Και θα έχουμε και μια... και θα έχουμε ένα καινούργιο αέρα αυτοδιοικητικό. Όποιος έχει μάθει να μην βλέπει τα αποτελέσματα και να μην ακούει τον λαό, οδηγείται σε λάθη. Εάν λοιπόν στην εβδομάδα αυτή που μεσολαβεί δεν ξεκαθαριστούν τα πράγματα από τον Πρωθυπουργό... Σας απειλώ, παιδιά, δεν με ψηφίζετε, θα έχετε χάος. Τι χάος, το χάος το έχουμε τώρα. Ναι, όχι, αλλά δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε όμως μια ολόκληρη κυβέρνηση και μια ολόκληρη παράταξη ότι λειτουργεί έτσι. Και παρά τα αυτά προσπαθούμε από μέσα να ασκήσουμε πολιτική. Γιατί η κριτική απ' έξω είναι πιο ασφαλή. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα, ταράζοντας τα νερά στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Μια πρώτη δήλωση για το αποτέλεσμα από τη Zoogla.gr. Όχι τα ψέματα της κυρίας Δούρου, μπορεί να φαίνεται πρώτη στην περιφέρεια, αλλά είπε ψέματα. Και ο πονηρός Βαγγέλης, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα πλέον, δεν είναι νεολαίος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το γνωρίσαμε εμείς. Γνωρίζω ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα μπορεί να πει πολλά, γιατί δεν θα είναι μόνο η σφαλιάρα των δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών, θα είναι και η μεγάλη σφαλιάρα των ευρωεκλογών. Οπότε εκεί δεν θα βγάλει άχνα. Εμείς θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Κυριακή στις ευρωεκλογές. Κυρίες και κύριοι.